Κάνει σάουνα εκεί. Γιατί τσούκουρτο, απλά κάθομαι εδώ. Καλώς ορίσατε λοιπόν σε ένα ακόμα επεισόδιο Ζήλου Ανθεκανά. Κάθε να πω ότι φάντομαι στο μικρόφωνο, αλλά δεν είμαι μόνος μου. Είμαι με τους κυρίους. Έχει και παρέα ο G-Phantom σήμερα. Ακριβώς, κυρίες, κυρίες. Mobile Axel. Αγκαλίτσας από Rebel και πατρινός ο Άικεφ. Από GR Minecraft. Κουζίνες. Θα κάνει σάουνα. Λοιπόν, εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, πάτα τώρα pause. Άκουμε πρώτα βασικά και μετά πάτα pause. Διότι αυτό είναι το δεύτερο part από το Q&A. Το πρώτο part θα το βρεις στις κουζίνες, στο κανάλι από τις κουζίνες. Και το τρίτο θα το δεις στο Rebel. Και το τέταρτο θα το δεις στο Axel. Εντάξει, είναι κάτω στην περιγραφή. Μάθετε να βλέπετε την περιγραφή. Please, please. Θα κρατήσουμε, δεν ξέρω πόση ώρα θα μας βγει το επεισόδιο και η συνέχεια θα πάει εκεί. Το πρώτο επεισόδιο λοιπόν, πάτα τώρα pause και πάει να το δεις στο GR Minecraft Cousins. Αυτά έτσι. Και λέω να βουτήξουμε ευθύς αμέσως στις ερωτήσεις, τι θα λέγατε. Βούτα, βούτα. Βούτα μέσα, βούτα μέσα. Okay. Με έδειξε εγώ στη λίμνη και βουτάω ρε παιδί μου. Ναι, έχει βουτήξει ήδη. Έτσι. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι... Sorry, δεν είπα τι θα κάνουμε, είναι και αυτό. Α, ναι, ισχύει. Καθαρίζουμε, ζήτησα τα παιδιά τη βοήθειά τους να καθαρίσουμε λίγο, να κάνουμε terraform αυτήν εδώ την περιοχή, να φύγει αυτό εδώ το βουνό. Το μόνο που θα μείνει είναι η λίμνη εκεί στη μέση, γιατί θα την κάνουμε δεξαμενή νερού στα επόμενα builds. Οπότε αυτά, ναι. Θα μας βλέπετε λίγο να σκάβουμε. Γι' αυτό σας ζητήσαμε λοιπόν ερωτήσεις στα social media μερικές μέρες πριν λογικά από αυτή που βλέπετε το βίντεο, έτσι ώστε να είναι ενδιαφέρον το βίντεο, γιατί είναι πολύ grind η δουλειά, αλλά πρέπει να γίνει. Αυτά, let's go! Πάμε, λοιπόν, πάμε. Φάρε το τον Ιούλιο, η οποία λέει, όλοι μαζί είστε λίγο μαλάκες, και εγώ θέλω ρε. Το είπαμε και στο προηγούμενο part, ο Ήλος δουλεύει, δεν μπορεί να απαντάει και να απαντάει, λέω, ναι, δεν μπορεί να απαντάει στις ερωτήσεις που κάνετε εσείς. δεν μπορεί να κάνει record δυστυχώς, δουλεύει συνέχεια, πολύ σπάνια αν θα καταφέρει να κάνει, οπότε μας λείπεις Ιούλιε, πάμε. Ναι, επόμενο είναι το PC Gaming Public. Καλησπέρα παιδιά και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα και θέλω να ρωτήσω. Πρώτον, Γιώργο, με τι λούστα θες πέσει να μαλλιάσω? Με τη βλακεία που σε δέρνει. Δεν απαντάμε στο ψυγείο με τις ερωτήσεις. Να φύγετε, κυρία, να πάτε αλλού. Επόμενη ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Δεν προσπέρασε έτσι απλά. Είναι για νέρντουλε σαν τον Pro Gamer TV. Ρωτάμε τι είσαι το κρίμα από 0 έως 10 και επόμενη ερώτηση. Βασικά, πρέπει να απαντάμε σε ερωτήσεις που απευθύνονται σε όλους, γιατί είναι λίγο unfair. Μα δεν ξέρεις με τι είσαι το ολοκλήρωμα από 0 έως 100 του μπέση. Έχουν περάσει 15 χρόνια από το που πήγαινα σχολείο, εντάξει. Όχι, δεν θυμάμαι. Ωραία, λοιπόν. Η επόμενη ερώτηση που μάλλον είναι απέτηση και είναι G Phantom, κάνε live τώρα. Τώρα, κλείς το βίντεο. Θες. Λέγε και από ποιον είναι, αλλά λέγε μόνο τις ερωτήσεις. Α, ναι, ισχύει. Λοιπόν, είναι από τον Χρήστο Παπ. Να κάνω live τώρα. Τώρα όμως, τώρα. Για το record, αμέσως. Να σου πω, και τώρα να κάνω live. Και τώρα να κάνω live. Δεν θα το δεις, γιατί αυτό το βίντεο θα βγει άλλη μέρα, οπότε... True. Μετά είπαμε να ρωτήσω απλά, Axel κάνε Zero Land τώρα. Προσπέρνα τον, Παρακαλώ. Ακριβώς τι κάνω τώρα, τι κάνω. Νάτος. Καλό. Α, και είπαμε να ρωτήσω από τον Αντώνη Μεγαλούδη. Αγαπάτε καθόλου Gramers? Ναι. Πήγες προηγούμενο πάρτα, καταλάβεις. Σωστό. Σωστό αυτό, ρε. Go, fire. Ο Γιάννης Σάλφα ρωτάει, τον αγαπάμε? Εντάξει μου, εντάξει. Καλός είναι, μωρέ. Α, με είναι καλό, παιδί. Εντάξει, δεν σε παντρευόμαστε κιόλας, αλλά... Εντάξει, αυτό. No home. Και να ήθελα. Σωστό. Δεν το σκέφτηκα. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση από τον Νίκο Γεροντόπουλο. Η σεζόν θα τραβήξει με το καλοκαίρι. Zero, ναι, υποθέσουμε. Ναι, υποθέτω. Δεν διευκρινίζει, αλλά θα κρατήσει. Θα κρατήσει, ξέρω εγώ. Να πω λίγο κάτι. Δεν έχουμε σχέδια. Α, θα πάει μέχρι τότε η σεζόν. Όταν νιώσουμε ότι πρέπει να αλλάξει η σεζόν, θα αλλάξει. Αυτό, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Δεν ξέρω.
Δηλαδή όταν νιώσουμε ότι δεν έχουμε πλέον να σας προσφέρουμε καλό υλικό σε αυτή τη σεζόν, νομίζω ότι θα αλλάξει. Έτσι πάει. Με την προηγούμενη νομίζω αυτό έγινε. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Τι ναι. Λέτε. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς ρωτάει... Ναι, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Προφανώς ρωτάει γιατί περιμένει κάποιο open call, ξέρω εγώ, για να μπουν παραπάνω μέλη. Δεν θα μπουν παραπάνω μέλη, παιδιά. Είμαστε ήδη πολλοί. Δεν ξέρω τι βλέπεις. Γύρω στα 22 κανάλια. 24. 24 κανάλια. Και παραπάνω άτομα, γιατί μερικά κανάλια είμαστε και 2 άτομα, ξέρω, ή 3. Ναι. Είμαστε ήδη πάρα πολλοί, οπότε μην περιμένετε να μπουν. Εκτός εξαιρετικού απρόπτου, δηλαδή κάποιο κανάλι αποκάλυψη, ας πούμε, νομίζω δεν θα προσθεθεί κανένας ούτε στην τρίτη σεζόν. Όταν και αν γίνει. Βέβαια, εντάξει, μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, γιατί η τρίτη σεζόν μπορεί να γίνει, ας πούμε, σε 10 χρόνια. Λέω τώρα. Και οι μισοί και βάλει να έχουν παρατήσει το YouTube και να μπουν άλλοι. Αλλά ναι, οκ. Θα είμαστε με τις μαγκούρες. Sorry to break your heart, αλλά. Ναι, ο Ζήλανδ δεν είναι. Είναι κλειστή υπόθεση, παιδιά. Καλός ή κακός. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Ραφαήλ ρωτάει, πώς σας φαίνεται τη δουλειά του YouTuber. Δεν είναι δουλειά. Πάντως, όχι σαν δουλειά. Ναι. Ακριβώς. Δουλειά είναι κάτι που μπορείς να συντηρηθείς, να ζήσεις. Οπότε. Ναι, αυτό. Σε κάτι σαν χόμπι μπορείς να το πεις. Αν θα θέλαμε να είναι δουλειά, ναι, προφανώς. Θα ήταν καλό να ήταν δουλειά. Ξέρω, υπάρχει κάποιος από την ομίγυρη εδώ που δεν θα ήθελε να έχει δουλειά του YouTube. Ουφ, το όχι, αν μπορούσα να μας συντηρήσει, ναι, εννοείται πως ναι. Βέβαια είναι πολύ εγχωτική δουλειά, σαν δουλειά, πρέπει να σου πω. Δεν φαντάζομαι. Πες. Απλά δεν έχει και τη σταθερότητα, να σου πω, αλήθεια, που έχουν άλλες δουλειές, έτσι, γιατί τη μία μέρα είσαι πάνω, την άλλη σε βαριούνται και απλά μετά μένεις χωρίς δουλειά, έτσι. Αυτό. Πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Αποφασίζει η Google, τα κλείνω τώρα, ας πούμε, και τα λες. Ναι, αυτό. Δεν πάει, ας πούμε. Ναι, και αυτό. Ναι, αλλά ναι. Όχι μόνο σε επίπεδο Google, ότι εξαρτάται από την Google. Ναι. Oh, αυτό πώς. Είναι. Α, όχι, κανονικό ήταν. Νομίζω ήταν. Πες το. Πώς λέγονται τα Silverfish. Αλλά όχι. Όχι μόνο σε επίπεδο Google, γιατί σκέψου πόσο αγχωτικό είναι να πληρώνεσαι, ας πούμε, από τα views και να πρέπει να ζήσεις από αυτό. Δηλαδή να έχεις οικογένεια, παιδί, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό δεν θα πεις το παιδί σου, ξέρω. Δεν με είδα. Δεν με είδε σήμερα ο κόσμος. Εντάξει, βέβαια είναι ένα κίνητρο παραπάνω να κάνεις καλύτερη δουλειά. Για να σε δει παραπάνω ο κόσμος. Ναι, βέβαια, αλλά. Αλλά όλοι ξέρετε και όλοι ξέρουμε, νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι βλέπεις τους ίδιους YouTuber που έβλεπες πριν 5 χρόνια. Έτσι. Ναι. Είναι λίγες εξαιρέσεις. Ναι, με λίγες εξαιρέσεις, ναι, σίγουρα. Θέλει κανείς να προσθέσει κάτι άλλο, ναι, νομίζω ότι... Ναι, αυτό καλύψαμε, νομίζω. Ναι. Καλύφθηκε. Έτσι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση είναι από τον Πιερίς Παναή. Πρόλαβα να πω στο βίντεο. Μα μπείτε κάμερα, I'm on YouTube. Γεια σου, ρε Πιέρη. Ο Πιέρης είναι από Κύπρο. Hello, Πιέρης. Είναι... είναι μόνιμος VGT, είναι family ο Πιέρης. Άμα είναι family. Είναι family. Λοιπόν, ερώτηση. Πρόλαβε να μπει. Έτσι. Γιώργος Καραδήμου, αγαπάς περισσότερο τη μητέρα σου ή τον πατέρα σου? Χουμ, και αυτές ήταν οι γιορτές της μητέρας. Καλό. Καλό. Για... Δύσκολο. Ποιος έχει έτοιμη απάντηση να απαντήσει? Και τους δύο δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Εγώ αυτό ναι, μπορώ είναι να από πω. Αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Ναι. Ίσως να διαφέρει το είδος της αγάπης. Ναι, έτσι, είναι διαφορετικό είδος αγάπης για τον κάθε γονέα. Όπως ένας γονέας δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα παιδιά του, έτσι πιστεύω είναι και για τα παιδιά πέραν τους γονείς. Ναι, συμφωνώ κι εγώ πήρα σε αυτό. Εντάξει, τώρα λογικά έχεις. Έχεις λίγη αδυναμία σε έναν από τους δύο. Όπως και αντίστοιχα, ας πούμε, οι γονείς έχουν μια κάποια δυναμία, ίσως λίγο παραπάνω σε κάποιο από τα παιδιά τους. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι. Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω. Ναι, είναι ίσως το που λέμε, ωραία. Διαφορετικό είδος αγάπης, ας πούμε. Άξελ. Δεν μπορώ να το ξέρω. Όπως είπα, συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Δεν μπορείς να πεις, από ξέρεις τη μητέρα μου παραπάνω από τον πατέρα μου. Δεν μπορείς να πεις τέτοιο πράγμα. Εκτός αν μισείς τον πατέρα σου για κάποιο λόγο ή τη μητέρα σου. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία. Πάμε. Next question. Λοιπόν, Σόλνας. Κάντε πάλι. Με αγαπάτε ρε. Ναι, παντσέτες, μπύρες και σ' αγαπάμε ρε Σόλνα. Αυτός καλά τα περνάει παντσέτες. I love you Σόλνα. Ναι, αν δεν τον αγαπάμε, τρώει παντσέτες και τέτοια. Ναι. Ο Σόλνας είναι, σαν τον Ιλίου έχει γράψει και αυτό σε όλα τα βίντεο. Γεια σου Σόλνακο. Ο Σόλνας και είναι family, by the way. Ναι.
Τρομερό παιδί. Next. Λοιπόν. Τα φιλιά μας στην αγάπη μας, by the way, και στο Σόλνο και στον... Τζουλάι. Μια ωραία ερώτηση είναι από τον Σωτήρη Ζαφύρης. Πώς ήταν η ζωή σας πριν ξεκινήσετε το... Πώς πριν ξεκινήσετε το YouTube, το αλλάζω εγώ, πριν ξεκινήσετε το YouTube. Άξελ, ο Άξελ είπε μια fake και τα καλύτερα να πάμε ρεκόρ για αυτήν την ερώτηση. Άξελ, δώσ' το. Απλώς δεν πατούσαμε τόσο συχνά το F9. Έτσι ήταν η ζωή μας πριν το YouTube. Ισχύει. Να σας πω, μου ήρθε μια ιδέα. Για πέ. Έστω τι γίνε. Τελικά λέει, μ' άρεσε το βουνό, οπότε ξαπάω όλη τώρα. Βάλτε πίσω τα μπλοκ τώρα. Θα έκανα έτσι ένα logout, disconnect, αντίο. Όχι, 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 όχι. Να αφήσουμε τη λίμνη, καλά την κάναμε, αλλά να την αφήσουμε μόνο πάνω. Να φάμε το από κάτω, γιατί θα αλλάξω όλα τα blocks από κάτω, οπότε δεν έχει νόημα. Ναι, sure. Κάτσε πάνω να σκάψω περίγραμμα πάλι. Ξαναβάλτε όλα τα blocks. Λοιπόν, όσον αφορά τη ζωή μας χωρίς YouTube, πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Όχι ότι αλλάζουν και πολλά, έλεγχε. Είναι πόσο βάθος, έχει δύο blocks. Okay. Άρα πρέπει να πάω ένα, δύο, τρία. Sorry. Give me a sec. Εδώ. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα τώρα, κακά τα ψέματα. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα με το YouTube. Και η κυριότερη αιτία, μάλλον, που έχουν αλλάξει όλα αυτά είναι η καθημερινή ενασχόληση με το YouTube. Όχι το να κάνεις βίντεο. Το να απαντάς σε comments, το να βλέπεις, να παίρνεις feedback, το να φροντίζεις, ας πούμε, να είσαι συνεπής. Δηλαδή, όλα αυτά λίγο πολύ σου αλλάζουν πρόγραμμα, έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, ισχύει. Και κολλάει και με την επόμενη ερώτηση αυτό. Για πες. Στέφανο. Σας έχει περάσει μετά το μυαλό να σταματήσετε το YouTube και να ασχοληθείτε περισσότερο με τη ζωή σας. Λοιπόν. Ναι, μας έχει περάσει. Εμένα μου έχει περάσει. Σε όλους έχει περάσει, φαντάζομαι. Και νομίζω ότι όλοι κρατάμε ένα επίπεδο στο να μην. Ας πούμε, παρακρατεί στιγμές στην προσωπική μας ζωή το YouTube. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ έτσι προσπαθώ να το βλέπω. Όλοι είναι, ξέρω πότα είναι λίγο λεπτή ισορροπία. Ναι. Να σου πω. Δεν ξέρω, βασικά να μιλήσει λίγο ο Άξελ, ο οποίος έχει μιλήσει λιγότερο στο επεισόδιο. Εγώ το είχα σκεφτεί και παλιά, ξέρεις. Σκέφτεσαι το μέλλον σου μερικές φορές, ξέρεις, οικογένεια και λοιπά και το ένα και το άλλο. Πάντα σκεφτόμουν το YouTube ότι. Ό,τι και να γίνει, όσο και χρόνο να είμαι και ό,τι και να έχω, δεν θα σταματήσω ποτέ γιατί είναι ένα χόμπι. Αν δεν θα είναι τόσο συχνά όσο το κάνω τώρα, μπορεί να είναι, ας πούμε, πιο λίγα. Μπορεί να είναι ένα βίντεο τη εβδομάδα. Πάντα θα προσπαθώ να κάνω γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μόνος τρόπος να το σταματήσω είναι αν δεν θα σταματώ να βαριέμαι να κάνω βίντεο. Που αυτή τη στιγμή καθόλου. Δεν θέλω να κάνω συνέχεια. Μ' αρέσει. True that. Εγώ μπορώ να σου πω στη φάση που σκέφτηκα να σταματήσω δεν ήταν γιατί βαρέθηκα να κάνω βίντεο. Και ναι, ισχύει έτσι, εννοείται το ίδιο. Όσο παραμένει χόμπι, προφανώς και έχεις όρεξη να το κάνεις και το κάνεις. Αν σταματήσει να είναι ενδιαφέρον ή δημιουργικό, ή ξέρω εγώ, σου τη βαρέσει να ασχοληθείς με άλλο χόμπι εννοώ, τότε να το σταματήσεις. Εμένα μου τη βάρεσε, ας πούμε, ένα διάστημα επειδή έπαιρνα κάποια. Έπαιρνα αρνητικό κλίμα. Έπαιρνα κάποιο αναλυτικό κλίμα πολύ. Δηλαδή, είχα σκεφτεί μέχρι και να το σταματήσω το κανάλι. Να συνεχίσω να παίζω μόνο για μένα. Δηλαδή, εμένα μου είχε λείψει λίγο αυτό. Πλέον, δηλαδή, και κολλάει με την προηγούμενη ερώτηση, γι' αυτό το συζητάμε. Αυτό που έχει αλλάξει η ζωή μου είναι ότι δεν παίζω πια για μένα. Μόνο. Καταλαβες. Δηλαδή, όταν θα μπω να παίξω, θα είναι συνήθως για να κάνω βίντεο. Ή live ή τέτοιο. Δεν έχω χρόνο να πω ότι θα τα κλείσω όλα και θα παίξω μόνο για μένα. Δεν έχω χρόνο πλέον. Οπότε. Γιατί συνδυάζεται και με την. Με τον Τζίτζο, ήμασταν λίγο νωρίτερα σε call. Οπότε μην εκπλήσετε που δεν πολύ μιλήσαμε τώρα. Εξαιρετικά μου και το βίντεο. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι εύκολο να βάλεις μέτρο να είμαστε στην προσωπική ζωή τα games και το κανάλι. Ειδικά όταν έχεις κάποιες βλέπεις και το κανάλι. Όταν λες, ρε παιδί μου, ότι ναι, θέλω να φτάσει το κανάλι τόσα νούμερα, ξέρω, τόσα views, τόσα subscribers. Ναι. Ή, εντάξει, γιατί εγώ δεν βάζω νούμερα σαν στόχο. Μένα με ενδιαφέρει άλλο. Μένα με ενδιαφέρει, ας πούμε, ό,τι κάνω, ξέρω εγώ, να το κάνω με καλή διάθεση, να αρέσει σε εσάς, στους viewers, και να παίρνω αυτό σαν feedback. Όχι το παίξε Minecraft. Ναι, δεν θέλω, ρε φίλε, άμα δεν θέλω, θα βγει χάλια το βίντεο και θα είναι χειρότερο. Γιατί να το κάνω, ας πούμε, κατάλαβες. Εκεί μου την έχει βαρέσει λίγο και είπα: OK, το κλείνω. Και παρεπιπτόντως, μέσα σε αυτόν ένα μήνα που είχα σταματήσει να βγάζω βίντεο,
Είδα ένα σκασμό ταινίες. Πήγα πόσες φορές έξω, ας πούμε, βόλτα. Δηλαδή, έχουν αλλάξει πολλά τελικά με το YouTube στη ζωή μου. Mm-hmm. Με τον χρόνο που ξοδεύω. Αλλά αν δεν έχεις δουλειά. Ναι. Που έλεγε πριν και ο Rebel. Το βλέπεις αυτό λίγο σαν δουλειά. Και κάπως το ισορροπείς. Ειδικά όταν έχεις μάθει να είσαι αργητικό άτομο, να κάνεις πράγματα, ξαφνικά μένεις χωρίς δουλειά και μένεις απλά σπίτι και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εκεί τρελαίνεσαι. Εγώ αυτή τη φάση πέρασα και αποφάσισα να το ξεκινήσω τελικά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κοίτευε να μου γυρίσει το μυαλό. Εγώ θα πήγα ψυχοφάρμακα, άμα δεν έκανα κάτι. Ισχύει. Και το καλό από αυτό είναι ότι γνώρισα αξιόλογα άτομα, παιδιά σαν το Jay, σαν το Bass, σαν τον Axel, σαν τις κουζίνες, ας πούμε, παιδιά που μιλάμε έτσι και παίζουμε παρέα. Ναι, αυτό. Και γουστάρω, έτσι, γιατί καλώς κακώς πλέον και η ζωή είναι ακριβή, οπότε... Ναι, δεν συμφέρει να βγαίνεις. Ναι, αυτό. Θα σκάσω βέβαια στο PC, άλλο αυτό, αλλά οκ. Καλά γραφικά έχει η ζωή, αλλά λίγο το story τα χαλάει. Έτσι το story, ναι. Αυτά. Από χρόνο πώς πάμε, by the way. Έχουμε ακόμα, έχουμε ακόμα. Κάνα δεκάλεπτο, ναι. Έχουμε, έχουμε. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Next question, αν τα απαντήσαμε όλα. Ναι, ναι, πιστεύω. Ναι, ναι. Όχι, έχουμε ακόμα ερωτήσεις από σένα. Όχι, λοιπόν, από τον Αποστόλη. Απαντήσαμε όλοι. Α, σας ευχαριστώ. Ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, έχετε δοκιμάσει παιχνίδια της Blizzard? Αν ναι, ποια είναι η γνώμη σας? Σατανάς. Εγώ βασικά, αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο θα ξαναξεκινήσω το Diablo 2. Φίλε, ναι, Diablo ρε φίλε, αυτό ναι, ρε φίλε, Diablo 2. Ναι, 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 ναι. Και είδα ότι πρέπει να είναι χαμάτσι και έχω ψηθεί με τον Legit Gaming JR. Είσαστε εδώ πέρα. Σε φάση, ξέρετε, Diablo 2 και τέτοια, λίγο όλους σπουδιά. Ναι, με χαμάτσι, ξέρω εγώ, το story. Καλή φάση. Ναι, ναι. Diablo 2, νομίζω, αγαπημένο game. Και εμένα, το έχω και γνήσιο μαζί με το expansion. Ναι, και τώρα μάλιστα ξανακυκλοφορεί στα ελληνικά καταστήματα με το expansion, σε retail έκδοση. Ναι, ναι, κάπου το πέτυχα. Πολύ καλό. Αλλά νομίζω από εκεί και πέρα, εγώ απέχω από την ερώτηση. Δηλαδή, πέρα από Diablo 1-2, ναι, δεν είμαι φαν του είδους, έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω θα απέχω από την ερώτηση. Έχω παίξει 2 μήνες WoW. Γενικά δεν είναι πολύ τον multiplayer, είμαι μόνο και αυτά. Και αυτή την περίοδο παίζω και το HOTS, το οποίο ουσιαστικά είναι το αντίστοιχο LOL της Blizzard. Αλλά όχι τρελά. Εντάξει, κάνω game, ξέρω, χαλαρά με φίλους. Ποτέ μόνος, δεν μπορώ μόνος. Βαριέμαι. Εγώ φίλε δεν μπορώ μόνος. Μεχ. Μόνο Mortal Kombat μόνος. Μεχ. Δεν είμαι φαν του, ούτε του RPG, ούτε του MMO, ακόμα χειρότερα. MMO RPG, οπότε... No, thank you. Άξελ? Ούτε εγώ, το ίδιο με σένα. Δεν... Μόνο Diablo, κι εγώ μόνο Diablo, παιδες. Diablo 2 και τα μυαλά στο Blender. Το Diablo βασικά εμάς μας πέτυχε, Rebel, σε άλλη ηλικία, γι' αυτό τόσο... Ναι, φίλε, τόσο... 2000. Ναι. 2000 το Diablo 2. Τι ωραία. Ναι, 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 ναι. Και το 1 επίσης. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν το ξεχνάμε και το 1, θρυλικές εποχές. Από τα πρώτα online games. Μιλάμε τώρα. Α πούμε, σε σχέση με το Diablo 3, έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω αν φταίει μόνο η ηλικία μας που μας πέτυχε σε τέτοια ηλικία ή αν είναι όντως, ξέρω, καλύτερο game. Έχει καλύτερη ατμόσφαιρα. Ξέρω. Ήταν ίσως για μας επειδή ήταν κάτι πρωτόγνωρο τότε. Ίσως γι' αυτό. Ναι, παίζει. Για το είδος βέβαια δεν ήταν πρωτόγνωρο. Ναι, εντάξει. Έτσι, δηλαδή το... Ναι, υπήρχε το είδος. Πώς λέγεται το παιχνιδάκι τώρα, πολύ ωραίο που παίζει, το Gauntlet. Ναι, φίλε, το Gauntlet. Το Gauntlet προηγήθηκε. Προηγήθηκε του Diablo. Πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Όχι απλά πολύ. Πότε ήταν το 80 κάτι, ήταν αυτό. Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμάμαι. 80 κάτι. Είπαμε. Ναι, ναι. Next question, please. Ας ζωντανέψουμε λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τι πέσαμε λίγο, σκάψε. Νομίζω ναι, πέσαμε λίγο. Μου σπάσε. Τι, ξινά. Έχετε καμία. Ναι, θες να πάω να σου κάνω ή θα πας να κάνεις? Δεν ξέρω που είναι τα υλικά σου. Κάνε κάτσε, μια. Κάτσε, περίμενε πάνω να σου κάνω. Έχουμε κι εγώ μαζί, γιατί κι εγώ θέλω μία. Ναι, κι εγώ θα ευχαριστώ βασικά στο κακί. Υπάρχει και μια σιδερένια τίποτα. Όχι, α, λάθος, όχι, έχω ξύνη. Όχι, είμαστε τα 2/3. Είμαι large ρε εδώ. Όχι, εγώ μπορώ να κάνω repair τη δικιά μου ξύνη και το φτιάρι πλάκα-πλάκα. Λοιπόν, πάμε να σου πω βέβαια τον G-Fandom κυρίως και τον ρωτάνε πότε θα κάνει το Megastructures 2 από τον Bill.
Έρχεται πολύ σύντομα. Δεν ξέρω να σου απαντήσω πότε. Α, βασικά. Απάντησα τις εταιρείες. Το τρίτο τρίμηνο του 2016. Ευκαιρία. Μια που. Πήγα, έκανα διάφορα enchants και τέτοια. Γιατί είχαμε χάσει. Έχουν σπάσει μπότες και κράνος. Οκ, τώρα το είδα. Επειδή είχαμε χάσει πάρα πολύ στο Wither Skeleton Farm. Πήγα κάνα grind λίγο στο Skeleton Spawner που είχαμε στη ζούγκλα και έκανα αυτό. Έχασα το σπαθί μου. Κόλλησα. Είχα χάσει το σπαθί μου που ήταν Smite 5. Και έκανα αυτό τώρα, το οποίο είναι Smite 5, Knockback 2, Fire Aspect 2. Με ενοχλεί λίγο το Knockback, κατά τα άλλα μου αρέσει. Και έκανα και αυτό, Looting 2, Bane of Arthropods 4 και Fire Aspect 2. Εντάξει, okay. Το Looting με ενδιαφέρει για το Wither Skeleton Farm, να πηγαίνεις να κάνεις τέτοιο. Αυτά, ήθελα να τα δείξω. Α, και έκανα και αυτό. Unbreaking 3 Power 3, συνδύασα κάποια bows. Και στα καπάκια στο Skeleton Farm μου έδωσε αυτό. Unbreaking 3 Power 3 απλά είναι μισό. Εγώ ξόδεψα ένα σκασμό levels να συνδυάσω bows να τα κάνω και το πήρα free. Λοιπόν. Θέλουμε Unbreaking 3, Efficiency 4, Αξίνα, έχω μια μισοτελειωμένη. Αυτή είναι το ίδιο. Κάτσε να μπορώ να το συνδυάσω. Όχι, δεν έχεις, είπες. Το expensive, όλα. Τζάμπα το κοιτάω, είναι το expensive, οπότε περιμένετε να σας κάνω και άλλη μια pick. Ποιος άλλος θέλει pick? Μόνο εγώ νομίζω θέλω. Όχι, και ο Axel. Όπως τελειώνω από Diamonds, λοιπόν, περίμενε, κάνω repair αυτήν. 4 levels, τέλεια. Too expensive, αυτή δεν μπορώ να την κάνω repair. Οκ, αυτή την πάρετε μέχρι να τη σπάσετε, εντάξει. Οκ. Θα κάνω repair ξανά και αυτήν. Και είναι κρίμα που δεν έχω enchanting table εδώ πέρα. Ωραία πάει ο χώρος πάντως. Δύο σκελετοί σκοτώνονται μεταξύ τους. Λόγω. Λόγω μαχίες, ξέρω εγώ. Σκέρετομαχίες. Είναι, ξέρω εγώ, ο δυσλεξικός όρος. Εδώ πρέπει να κάνω κάτι σε σκάλες μάλλον, γιατί δεν γίνεται να συνεχίσουμε να πέφτουμε έτσι. Δεν έχω και μπότες. Να κάνουμε καταστραμμένες δικές μου. Δεν έχεις πότες. Ξυπολίτες που πατάει. Λοιπόν, ποιος θέλει την εφήσιση, Άξελ. Yo. Μια που είσαι μπροστά μου πάρεσαι την εφήσιση. Μέχρι να σπάσει. Δεν μπορώ να την κάνω repair. Good, very good. Πού είσαι, Rebel? Εδώ είμαι. Έλα. Δεν έχει enchant όμως, δυστυχώς. Δεν πειράζει. G. Ναι. Να πάμε στο δάσο να σου πάρω κάποια δέντρα που θέλω, μιας και τα βρήκα. Ό,τι μπιρτ θέλει. Burn it down with fire, να μην το ξαναδώ. Πάω μία εκεί πέρα γιατί θέλω λίγο ξύλο για το σπίτι αργότερα, οπότε εντάξει. Πάρε ό,τι θες. Απλά, πόσο έχουμε ακόμα? Έχουμε ένα δεκαλεπτάκι ακόμα για ερωτήσεις. Ναι. Ωραία. Do. Η απάντηση είναι το σύντομα, έτσι. Στο πότε θα αρχίσει το Megastrax 2. Ναι, πολύ σύντομα βασικά, γιατί έχει πάρει πολύ ζωή το spawn στο Zero Land και νομίζω ότι πολύ πολύ σύντομα θα έχουμε τέτοιο. Και εντάξει, άμα το φτιάξει ακριβώς από πίσω σου, νομίζω φτιάχνει ο Inch, αν δεν κάνω λάθος, το Zero Land. Ναι. Θα το κάνω πιο ψηλό, να το κρύψω. Όχι. Ναι. Έχω ήδη το design παρεπιπτόντως, το έχω, αλλά με snow, κλασικά ξέρετε εσείς. Oh. Αλλά ναι, θα γίνει πολύ σύντομα. Έχω ρίξει το βάρος λίγο εδώ πέρα τώρα, γι' αυτό. Ναι, χρειάζεται βάση. Next question, please. Λοιπόν, ο Μακνούμπ λέει πότε SimCity, κάπα. Γεια σου, Μακνούμπ. Όποτε θέλει. Τέλος. Ό,τι θέλει θα κάνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή... Δεν ξέρω. Απλά πες του, αυτό το καιρό θέλω ότι... να παίξω Zero Land, τέλος. Ναι, όχι, ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ το SimCity στον κόσμο και αυτό είναι το μόνο κίνητρο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω εγώ. Οπότε... I don't know. Σε live stream πιο πολύ μου κάθεται. Θέλω να το κάνω και solo, βασικά. Αυτό λίγο με κουράζει η ιδέα του multiplayer. Γιατί έχουμε πλέον πάρα πολλές multiplayer σειρές και μου έχει λείψει λίγο το solo στο κανάλι. Mm. Αλλά είμαι ανάμεσα στο City Skylines για solo. Ωραίο, φίλε. Που δεν έχει. Ναι, αλλά ξέρεις τι, το City Skylines είναι πιο simulator. Το SimCity έχει πιο πολύ γέλιο. Οπότε δεν ξέρω. Πάντως, αν είναι να κάνουμε multiplayer, θα είναι μέσα, είναι ο πατρινός μέσα. Είναι και ο Mega Cyber, ο Μακνού που ρώτησε, είναι ο Super Amine, ο Σόλωνας είναι. Ο Τσεχούμι. Δηλαδή, ναι, αρχίζει λίγο και ξεφεύγει το πράγμα. Είναι πολύ πράγμα. Ναι, οπότε δεν ξέρω. We'll see. Θα μου έρθει σίγουρα ξανά. Δεξί είναι από τα αγαπημένα μου games. Οπότε. Don't worry. Next question, please. Παναγιώτη.
G Phantom, πού το οικονόμησε αυτό το γέλιο? Ενώ ότι είναι γαμάτο, λέει. Δεν νομίζω ότι μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που γελάς. Αντεργοστάσιο βγήκε. Είναι εργοστασιακό. Είναι εργοστασιακό, μπράβο. Τα γονίδια. Τα jeans. Εδώ μια πολύ ακριτική ερώτηση από τον Δημήτρη. Κάθε πότε φαπ φαπ. Με κεφαλαία κιόλας. Γιατί παίζει ρόλο. Επόμενη ερώτηση. Μπορείς να το παραπέμψεις στο τραγούδι του 2G, ένα από τα common songs που λέει φαφαφαπ, 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 φαφαπ. Ναι, ο Τζιν δεν πταίει, ναι. Ο αυτός που ρώτησε. Όχι, Δημήτρης. Ο Τζιν δεν πταίει, ναι, εντάξει. Α, εντός. Είναι, για να καταλάβεις, ο Τζιν δεν πταίει, the fapper. Αυτό θα βάζει και πρόγραμμα, ας πούμε, δύο φορές πριν το φαγητό. Μια φορά. Όταν κάνει κάτι πρέπει να το οργανωμένο, τουλάχιστον βγαίνει σωστά, έτσι. Ναι, μπράβο, σωστό. Γεια σου, Ρετζίμ. Λοιπόν, next question. Μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Ο Άγγελος ρωτάει, εδώ γράφω για το Q&A. Ναι, Άγγελε. Όχι, σε αυτό το post. Όχι, ναι, μπράβο. Λοιπόν. Άλλη. Next. Έλα, διάλεξε καμιά βαρβάτη έτσι να μας πάρει 5 λεπτάκια για να κλείσουμε. Λοιπόν, είναι μία που αφορά. Λοιπόν, ας μην είναι με τη σειρά, δηλαδή διάλεξε μία έτσι. Wow. Να αξίζει. Καλά, είναι μια σειρά. Όχι ότι δεν αξίζουν μέχρι τώρα, αλλά κατάλαβες για να σηκώνει κουβέντα. Φθένω. Λοιπόν, είναι μία μεγάλη. Για πες. Λοιπόν, ρωτάει ο Τάσος, και την είναι ακριβώς μετά την προηγούμενη ερώτηση. Ποιον θεωρείς σαν καλύτερο συνεργάτη σου ή με ποιον πιστεύεις θα μπορούσε να συνεχίσει το YouTube στο μέλλον? Στο ίδιο κανάλι, ας πούμε. Υποθέτω, δεν το διευκρινίζει, αλλά υποθέτω ναι, θα εννοεί το ίδιο κανάλι, ναι. Με το PewDiePie. Βασικά απαντήσαμε λίγο για τους αγαπημένους YouTubers που θα μπορούσε να κολλήσει και εκεί. Αλλά νομίζω με τα περισσότερα παιδιά που μπορώ να συνεργαστώ από ZeroLand, που θεωρώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε non-stop, ναι. Εμείς συνήθως κάνουμε και βίντεο, έτσι. Ναι, ισχύει. Οπότε. Αυτό δεν είναι και την παρέα μόνο. Νομίζω είναι η καλύτερη απάντηση που μπορώ να δώσω εγώ είναι δες με ποιους έχουμε κάνει κατά διαστήματα βίντεο και θα καταλάβεις με ποιους επικοινωνώ καλύτερα. Και θα μπορούσα ενδεχομένως να έχω και κανάλι μαζί. Σωστό. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι που τώρα που το σκέφτομαι που δεν κάνουμε τόσο συχνά βίντεο όπως ο Winner, ας πούμε. Uh-huh. Είδα Creeper, είδα. Όχι, απλά σπάω τέτοιο. Όχι, ο Winner, ας πούμε, αλλά. Ναι, υπάρχουν γενικά. Με το μισό κεφάλαιο ZeroLand θα μπορούσα να κάνω κάθε μέρα βίντεο. Ναι. Με το μισό όμως, όχι με τον ολόκληρο. Ναι, ναι. Αυτά νομίζω δηλαδή. Να, με τον Άξελ ας πούμε δεν κάνουμε πολύ συχνά βίντεο μαζί, αλλά κοινωνούμε νομίζω πολύ καλά, ξέρω εγώ. Με τον Πατρίνο το ίδιο. Με Rebel εντάξει, δεν έχουμε κάνει πολλά βίντεο πλάκα μαζί. Μαζί, όχι, δεν έχουμε κάνει φίλε. Με τον Rebel εντάξει μιλάμε κάθε μέρα λόγω Planet Dreamcraft. Και γι' αυτό μου νομίζω ότι είμαστε, ξέρω εγώ, on air. Κάνουμε και βίντεο. Ναι. Βίντεο. Πες να είναι το πρώτο που κάνουμε. Όχι, είχαμε κάνει. Είχαμε κάνει όταν πρωτομπήκε στο ZeroLand και εγώ έχασα το υλικό. Θα σε απαντήσουν οι υπόλοιποι, εγώ αποσύρωμαι. Παρακάτω. Λοιπόν. Ναι, κάποιο το βέβαια. Θέλει κάποιο να πει κάτι άλλο. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ακριβώ ο Γιώργο. Με αυτού που. Κάνω. Εγώ μπορώ να συνεργαστώ και με τον Κωστή. Βασικά δεν μπορεί να συνεργαστώ με τον Κωστή, η αλήθεια είναι. Για εσύ είμαστε δύο κανάλι. Συμβιβάζομαι. Αλλά εντάξει μωρά. Μετά από δύο χρόνια το παλεύεις λέει. Συνηθίζεις. Έτσι. Μαθαίνεις τα χούγια του τέλος. Next. Και εγώ βασικά. Εντάξει δεν βλέπεις και πολλά συνεργατικά βίντεο στο κανάλι μου. Αλλά τι να πω, θα συμφωνήσω με τον Τζο ότι είπε, αλλά εντάξει, φάση με μένα ότι δεν βλέπω, δεν κάνω πολλά συνεργατικά βίντεο, εγώ δεν ξέρω γιατί. Καλά, δεν τυχαίνει κιόλας, δηλαδή τώρα ναι, σου είπα, πάμε για βίντεο, boom. Ναι, πάμε, I'm here, boom, I'm super fan, boom, da, 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 boom, μερικές φορές ξεχνώ τι θέλω να πω και... Ένα λεξικό, ρε παιδιά. Ένα λεξικό, please. Ναι, με τον Άξελ πάντα θες ένα. Οκ. Οπότε, άντε, μια γρήγορη. Μια γρήγορη. Μια στα γρήγορα ερώτηση. Έτσι. Δεν θα κάνω. Λοιπόν, έχω δει τρεις στο μυαλό μου εδώ πέρα, βλέπω. Αχα. Οπότε θα κάνω μια που αφορά και το Zero, να την πράγμα τους μόλι. Okay. Ο Μιλτιάδης λέει, πότε μπήκατε ZeroLand? Θέλω να απαντήσετε εσείς.
Να πάμε με σειρά ηλικίες. Ωραία, λοιπόν. Εμείς βασικά, απλά ξέρω εγώ, ήταν τον πρώτο καιρό, το 1,4 κανάλια, Hacky Panes, Base, Gramers, και είχε γίνει αυτό το κλασικό αίτηση στο Zeroland που είχε γεμίσει το ελληνικό YouTube. Mm-hmm. Ναι. Oh. Και απλά τότε ξέρω εγώ πάλι κλασικά, όπως ήρθε σπίτι του και μου λέει, κοίτα, μου δείχνει το βίντεο. Του λέω, ψήνομαι. Και τότε είχαμε, τα record τα κάναμε με μικρόφωνο από headset. Οπότε, αυτή είναι μια τραγική ιστορία, θα την πω όμως. Απλά πήραμε το μικρόφωνο από το headset, το κρατάγαμε, είμαστε καθόμασταν αριστερά και δεξιά. Είχαμε γράψει έτοιμο κείμενο για τι θα πούμε στο βίντεο και απλά αλλάζαμε το μικρόφωνο. Δηλαδή, πώς είναι, ξέρω εγώ, όταν πας στο δρόμο και σου έχει την κάμερα με το μικρόφωνο και αλλάζει. Κάμασε έτσι. Κατάλαβα. Στείλαμε το βίντεο, παίζει, ξέρω εγώ, απάντησε τις τρεις πρώτες μέρες σε φάση, μα αρέσετε, θα μπείτε. Μα καμπέζει μα ψηλό, ήξερε, είχε κάνει μια μόντια τη σειρά ο Κωστής και είχε δει κάποια επεισόδια. Ναι. Μετά μέσα μας ξέχασε κανένα μήνα, αλλά μπήκαμε σύρωνα. Καλά, sounds like base. Αυτή είναι η σύντομη ιστορία. Και είχαμε μπει στη μηδενική season εμείς. Ναι, σωστό. Alrighty. Αυτά, στη 000. Άξελ. Είμαι από μηδενική, αλλά δεν θυμάμαι ακριώς πότε. Θυμάμαι πώς. Θυμάμαι μου είχε στείλει μήνυμα ο Χάκη. Το Snowbara. Δηλαδή μετά από... ναι, μου έστειλε, θέλεις να μπει στο Zeroland, είμαστε τάδε YouTubers, εμείς ήταν 5 YouTubers, ήταν το εκείνο καιρό που άνοιξε λίγο, δεν θυμάμαι πόσοι μέλη ήταν, νομίζω ήταν 5-6 μέλη, δεν θυμάμαι ακριβώς, το Snowbara και το απάντησα μετά από 4-5 μήνες. So, εκεί, εδώ τώρα ξέρω προσπαθούν να μπουν στο Zeroland, εγώ ξέρω εγώ Snowbara μπήκα μετά από 5 μήνες. Okay. Νομίζω μετά πάω εγώ, χρονολογικά με το πώς βγήκαμε. Εγώ ήξερα ότι υπάρχει ο Zeroland, είχα δει και αυτό το βίντεο που λες, Πατρινέ, αλλά δεν είχα ξεκινήσει νομίζω τότε να κάνω βίντεο. Έβλεπα λίγο ωραία και που τα streams του Χάκη τότε, όχι τα βίντεο, μετά ξεκίνησε όλο να κάνει βίντεο. Και ήξερα ότι υπήρχε σαν brand, σαν ξέρω εγώ, υπάρχει ένα server που λέγεται Zeroland, δεν είχα δει ποτέ ούτε ένα επεισόδιο. Και όταν μπήκα στο Zeroland είχα δει πολύ λίγα, νομίζω είχα δει το prank που είχαν κάνει, ποιος ήταν τώρα, στη μηδενική σεζόν ήταν πάντως, που είχαν κάνει στο Hacky prank που το είχαν κάνει Snow Biome, μόλις είχε μπει το Snow Biome, ξέρω εγώ. Ήταν στην πρώτη σεζόν το δεύτερο. Στην πρώτη ήτανε. Ναι, 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 το θυμάμαι. Που το είχαν αλλάξει το Village, δεν θυμάμαι τότε κάποιος ήταν, φαντάσου. Το είχαν αλλάξει το Oak, ξέρω εγώ, με Blitz. Ναι, 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 του βάλανε Snow Biome, ναι. Ναι. Και η γνωστή ιστορία, τέλος πάντων, έκαναν ο Χάκη με τον Πάνεζ ένα live πολύ καιρό μετά. Δηλαδή είχα το κανάλι κοντά 10 μήνες. Εντάξει, εγώ συνήθιζα να μην κομμεντάρω κιόλας. Δηλαδή έμπαινα στα live, δεν έγραφα στο chat. Έμπαινα τα βίντεο, δεν έγραφα comment, ξέρω εγώ. Που είναι πολύ κακό εν τέλει. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Απλά έτσι μου βγαίνει τότε. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί. Οπότε δεν με ήξερε κανένας. Λογικό. Και 8-9, όχι, Μάιο ξεκίνησα. Ιανουάριο έγινε αυτό το stream τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή 10 μήνες σχεδόν κανάλι είχα. Και κάνα ένα stream ο Χάκη με τον Πάνες. Κάποιος ο GR Code Gamer, αν θυμάμαι καλά το username, νομίζω δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Αν το θυμάμαι δηλαδή, νομίζω είχε code μέσα. Και νομίζω έτσι ήταν, GR Code Gamer. Έγραψε τότε, κάναν κάτι break, παίζανε Walls νομίζω, κάτι τέτοιο. Και κάνανε break και λένε, άντε στείλτε μας κανένα κανάλι, ξέρω εγώ, να δούμε κτλ. Και του στείλε ο Jericho Gamer, του λέει, δεν είμαι εγώ, είναι ενός άλλου παιδιού, αξίζει το κανάλι, δες το κανένα. Εγώ είχα τότε το Survival on Planet VGT. Και μπήκανε και είδαν αυτό, ας πούμε. Και λένε, οκ, okay, ξέρω εγώ, εντάξει, θα μπει Zeroland κτλ. Μετά μου έστειλαν μήνυμα, κάναμε μια κουβέντα, αλλά ήταν κάπου εκεί Φεβρουάριος. Ιανουάριος ή Φεβρουάριος του 2014. Wow, τζόμπι. Αυτά. Έχει μια άλλη ερώτηση που είναι το πώς αισθάνθηκες όταν μπήκες Zeroland. Να το συμπληρώσουμε και με αυτό, να απαντήσει και ο Rebel και να κλείσουμε, νομίζω. Γιατί έχουμε πάει. Ναι, βέβαια, ναι, 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 πρέπει να κλείσουμε. Θα απαντήσουμε στο επόμενο το πώς αισθάνθηκες. Οπότε, ναι, Rebel. Λοιπόν, δηλαδή. Εντάξει, άσχετο. Εγώ έβλεπα Zeroland από τη μηδενική, από τότε που έβρεχε ζόμπι. Όταν μπήκα Zeroland πριν λίγους μήνες, όταν ήταν το beta testing του Planet Dreamcraft. Ναι, ναι, ναι. Ότι είχα ξεκινήσει σχετικά και το κανάλι. Και κάποια στιγμή ήμασταν μέσα με τον Ιούλιο.
Και άρχισε να μας τρολάρει τώρα ο Τζι. Ο Μπέιζ, Μπέιζ, Μπέιζ. Με τον Μπέιζ. Εγώ απλά γελούσα. Μας άλλαζαν τα μπλοκ κάτω, τρελάθηκε ο Ιούλιος, χάλασε πήγαινε, ο σερβερ λέει. Πήγαινε, ναι. Ο Ιούλιος να ξύχε μόλις ξεκινήσει η Minecraft περίπου τότε, δεν ήξερε πολλά. Ναι, κοιμόταν και βλέπε μπλοκ στον ύπνο του. Πήγαινε ο Μπέιζ με Βάνης, ναι. Πήγαινε ο Μπέιζ με Βάνης, αυτοί είχαν κάνει ξέρω εγώ ένα σκάσμα πράγματα ρε, στον BTC, ο Rebel με τον Ιούλιο. Και τους είχαμε δει με τον Μπέιζ τότε και... Λέει, ξέρω εγώ τι φάση, τι είναι αυτή που μέσα σε 4 μέρες έχουν χτίσει περισσότερα από ό,τι όλο το spawn του Zero Land, ας πούμε. Τι παίζει. Και πάνε, ας πούμε, στο. Ήταν σε ένα cave και κάνανε ένα caving εκείνη την ώρα. Και πήγαινε με Vanish of Base και άλλαζε με World Edit τα blocks. Την πέτρα την έκανε γκαζόν και την ξανάλαζε κατευθείαν. Πατούσε undo. Και είχε χαζέψει ο ήλιος, δεν ήξερε τι γίνεται. Sorry, τέλος πάντων. Για πέρα το πω αυτό. Ναι, ήταν καλή φάση και. Τότε αρχίσαμε και μιλάγαμε με το Base, με το G είχαμε ψιλομιλήσει το που του είχα φτιάξει είχαμε ένα... και παλιότερα, ναι. Ένα ψηλό μουσικό θέμα με κάνει κάτι στο προσωπικό. Το οποίο το ξέρεις ότι το χάσα. Γι' αυτό δεν παίζει πια. Δεν το έχω, πέραμε τους αναστήλους αν το έχεις, τέλος πάντων. Και τότε και μας κάνει ο Base, μας λέει, μας έκανε την πρόταση να μπούμε. Μπήκαμε. Αυτά τα ξέρετε από εκεί πέρα, πιστεύω. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν, ναι. Κάπου εδώ κλείνουμε, παραπήγε το επεισόδιο. Θα φάει κόψε ράψε μου φαίνεται. Ναι, και πρέπει να φύγει και ο πατρινός, οπότε πιθανόν να μείνει στα επόμενα parts. Επόμενα parts του Rebel και μεθεπόμενα του Axel. Θα έχουμε 4 parts. Έχουμε πολλές ερωτήσεις ακόμα. Αυτά νομίζω ότι εγώ θα φύγω τώρα να πάω να κάνω κάτι τσέστ γιατί τα φουλάραμε. Ladies and gentlemen, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Ακόμα ένα επεισόδιο και τα λέμε στο επόμενο κάτω στην περιγραφή. Τον Έζρα μου με αυτή την περιγραφή δεν βλέπει κανένας. Διαβάζετε την περιγραφή. Ό,τι χρειάζεται να ξέρετε είναι εκεί κάτω. Ωραία. Χάλατε εκτός εαυτού πάλι. Αυτά τα λέμε στο επόμενο. Α, έχουν βγει τα επεισόδια ήδη. Έχουν βγει τα επεισόδια ήδη. Πάντα δείτε. Bye bye. See you.